Μια ανεκτίμητης αξίας δωρεά έκανε στο παράρτημα Κρήτης της Πανελλήνιας Εταιρείας Πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού η οικογένεια Καράτζη, την οποία ο στόχος πρόληψη τίμησε σε κλίμα συγκίνησης. Θα είμαστε κοντά σας, εγώ δηλαδή και η οικογένειά μου, αλίμονο. Άλλωστε μόλις το έμαθε η Γιούλια ότι έχετε αυτές τις ανάγκες, αμέσως κινητοποίησε όλη την οικογένεια και θα είμαστε κοντά σας και στο μέλλον. Και εγώ και η οικογένειά μας είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι και είμαι πολύ συγκινημένη για το τι συμβαίνει σήμερα. Γιατί έμαθα εντελώς τυχαία για την προσπάθεια που κάνει ο στόχος πρόληψης στην Κρήτη και η Λίτσα προσωπικά. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους και η προσπάθειά τους. Ο Αντώνης και η Γιούλια Καράτζη προσέφεραν τα χρήματα από τη βάπτιση της κόρης τους Άρτεμις για την εξόφληση ενός φορητού υπερήχου, ενώ η οικογένεια δώρησε ένα επαθέσιο αυτοκίνητο για τη μετακίνηση των εφελοντών που πραγματοποιούν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε γυναίκες σε όλη την Κρήτη. Είναι πάρα πολύ σημαντική η μέρα αυτή και δεν είναι μόνο το όχημα που θα βοηθήσει πάρα πολύ στις μεταφορές μας, όσο είναι και ο υπέρηχος που εξόφλησε η οικογένεια Καράτζη, που θα μπορούμε να εξετάζουμε πάρα πολλές γυναίκες και επειδή είναι τελευταίας τεχνολογίας υπέρηχο, έχουμε την καλύτερη ανάλυση όσον αφορά την εξέτασή τους. Στόχος μας είναι να προσεγγίσουμε όλες τις γυναίκες προκειμένου να προληφθεί ο καρκίνος του μαστού. Ο καρκίνος του μαστού είναι μία νόσος που ακουμπά όλο το γυναικείο πληθυσμό και είναι πολύ σημαντικό να διαγνώσκεται πρώιμα, γιατί όταν διαγνωστεί πρώιμα υπάρχουν τα κατάλληλα όπλα για να τον θεραπεύσουμε. Από την Σιτία μέχρι τα Χανιά δεν έχουμε αφήσει μέρος που να μην πάμε και θα το συνεχίσουμε τώρα που έχουμε και τα δικά μας μέσα, δικό μας όχημα, δικό μας μηχάνημα υπερήχων και μια πολύ πλέον έμπειρη ομάδα εθελοντών και γιατρών. Είμαι εθελόντρια στο στόχο πρόληψη από πέρυσι τον Απρίλιο που διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού. Από την πρώτη στιγμή μέχρι και τώρα, προχθές τελείωσα εγώ τις χημειοθεραπείες μου. Η Λίτσα και ο στόχος πρόληψη ήταν δίπλα μου, ερχόταν σε κάθε χημειοθεραπεία. Μου έδωσε απίστευτη δύναμη και ενέργεια. Κάθε γυναίκα πρέπει να προσέχει την υγεία της, γιατί κάθε γυναίκα πρέπει να φροντίζει και την οικογένειά της και τα παιδιά της, να τα μεγαλώσει. Και για να τα μεγαλώσει σωστά και όπως το επιθυμεί αυτή, πρέπει να έχει πρώτα απ' όλα αυτή την υγεία της και τις δυνάμεις της, να είναι καλά. Οπότε πρέπει να ξεκινήσει από τον εαυτό της. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Στόχου Πρόληψη στην Οδό Ηρακλή 61.